απαντήσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για ένα μεγάλο project, το οποίο δικαιούχος καταρχήν είναι ο Δήμος. Είναι στα πλαίσια του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ δηλαδή, και αφορά ουσιαστικά έναν καινούριο στρατηγικό σχεδιασμό για το κέντρο της πόλης. Τα χρήματα είναι αρκετά και επειδή εμπλέκεται και η επιχειρηματικότητα, αποφασίστηκε να γίνει στρατηγική συνεργασία μεταξύ Δήμου και Επιμελητηρίου για την υλοποίηση. Έχουμε μπροστά μας 2-3 μήνες μέχρι την κατάθεση του φακέλου που θα πρέπει να επιλεχθεί η περιοχή, οι δράσεις, ο τρόπος της συνεργασίας και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για τον αστικό ιστό της πόλης, έτσι ώστε να γίνουν και υποδομές αλλά και να αναδειχθεί τουριστικά και όχι μόνο η πόλη. Είμαστε σε καλό στάδιο σε ό,τι αφορά αυτή την εξέλιξη? Είμαστε στο αρχικό στάδιο. Σε πρώτη φάση συμφωνήθηκε η συνεργασία του Επιμελητηρίου με τον Δήμο Καστοριάς. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο έχουμε. Περιμένουμε πλέον να γίνει και επίσημα αυτό μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Και από εκεί και πέρα έχουμε ορίσει ήδη ομάδες εργασίας, οι οποίες εργάζονται έτσι ώστε να γίνει η πρώτη αποτύπωση και για την περιοχή παρέμβασης αλλά και για τους τρόπους δράσης. Μετά στη συνέχεια σίγουρα θα γίνει και μια διαβούλευση από το Δήμο και θα πρέπει να καταλήξουμε μέχρι τον Αύγουστο για το τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί πόσο μιλάμε? Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Σεβαστό ποσό. Ναι, ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα δημιουργήσει πολύ καλές υποδομές και νομίζω ότι θα αναβαθμίσει πάρα πολύ τον αστικό ιστό.